Καλό στο Διονύση μας. Χαίρομαι που σας ξαναβλέπω. Και εμείς χαιρόμαστε. Χαίρομαι πολύ. Δεν βλέπω κονσόλα, δεν βλέπω υπολογιστές, δεν βλέπω τέτοια πράγματα. Τι γίνεται? Ισχύει, σωστά παρατηρήσατε. Έχω αναβαθμίσει λίγο την σημερινή παρουσίαση. Ναι, να είναι ένας υπολογιστής. Τώρα τον είδα, κρυμμένος εκεί στο πιάνο. Για πες. Έχω και τον υπολογιστή. Α, είναι από πίσω, συγγνώμη. Ναι. Σήμερα, πρώτα απ' όλα, θέλω να σας παρουσιάσω μία έτοιμη σύνθεση. Σε αντίθεση με την προηγούμενη φορά, όπου ηχογράφησα επί σκηνής όλη την παραγωγή της μουσικής, ναι, θα προσπαθήσω να συνδυάσω τους δύο κόσμους, το κλασικό πιάνο με την ηλεκτρονική μουσική. Πολύπλευρος συνθέτης, λοιπόν, ο Διονύσης. Μπράβο. Ωραία. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ. Αναμένουμε. Διονύση, μου άρεσε πάρα πολύ και μάλιστα σκεφτόμουν την ώρα που το άκουγα ότι αν ήμουν μια από τις μπαλαρίνες που έρχονται σε αυτή τη σκηνή και θέλουν να κάνουν το χορευτικό τους, θα μου άρεσε αυτό για μια χορογραφία. Δηλαδή, το βλέπα να στέκεται σε ένα χοροθέατρο. Θα έδινε πάρα πολύ δύναμη σε μια χορογραφία. Είναι πολύ ωραία αυτή η ιδέα, όντως. Μου έκανες εικόνα. Χαίρομαι. Ναι, και εγώ χάρηκα, γιατί σημαίνει ότι είχε αποτέλεσμα η δημιουργία σου. Ήταν μια καλλιτεχνική κατ' δημιουργία. Που... Βασίλης Μπαλαρίνη. Αυτό ήταν. Τίποτα, κάτι άλλο λέμε. Πρόσθεσε άλλον ένα ρόλο. Αν περάσει πάντως, εγώ θα έφερνα μπαλαρίνα τη Μαρία. Τι. Σίγουρα. Αν περάσει, λέω, εγώ θα σε έφερνα σαν μπαλαρίνα στο τρίτο άκτ. Σίγουρα. Θα το πάρω και θα το χορέψω. Στον τελικό. Θα μου άρεσε να βάζεις και κάποια πιτσικάτα βιολιά. Πιτσικάτο μου λείψε. Σαν μπαλαρίνα. Ναι, γιατί ξέρω, σαν μπαλαρίνα είναι να κάνω αυτά. Η αλήθεια είναι ότι το είχα σκεφτεί αυτό και είναι το βρίσκω πολύ εύστοχο σχόλιο. Ωραία. Χαίρομαι. Παρακαλώ. Αυτό με τα πιτσικάτα που είπε η Έλλη, θα συμφωνήσω. Και εμένα μου λείψαν τα πιτσικάτα. Τι είναι πιτσικάτο? Ξέρεις, όχι το κανονικό, το πιτσικάτο, το πιτσικολό, το πιτσικοτό, λίγο το. Φέρε, Διονύση, και στις δυο πιτσικάτα, τι ζητήσεις, φέρε ένα πιτσικάτο. Να σου πω... Δηλαδή, μόνο σου μείωσε το δικό σου το τέτοιο. Είναι τσιγκουνιά. Τέλος πάντων, εγώ από δική μου πλευρά θα σου πω κάτι άλλο, Διονύση μου. Εάν ξεπεράσουμε αυτό με το πιτσικάτο, το οποίο θα μείνει νομίζω εδώ στην εκπομπή, που θα το λέμε και τα επόμενα χρόνια, θα έρχονται οι άλλοι και θα λένε, φίλε μου, λίγο πιτσικάτο, λίγο πιτσικάτο, δεν είχες. Πραγματικά μπράβο σου, πραγματικά θα ήθελα να σε ξαναδώ. Αν ξαναέρθεις, πέταξε και το πιτσικάτο και έφυγε για τελικό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Όχι ότι θα το καταλάβουμε, αλλά πες εσύ τι το έβαλε. Και έφυγε για τελικό πιτσικάτο. Ευχαριστώ. Μπράβο, Διονύση.